διαβάσουμε, αδελφοί, από το Λουκά το Ευαγγέλιο, από το Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, σελίδα 922, Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, 19 εδάφιο μέχρι το τέλος, μέχρι και το 31 εδάφιο, έτσι με τη χάρη του Θεού, αδελφοί. Είτε ο δε άνθρωπος της πλούσιος, και ενδύο το πορφύραν και στολήν βυσίνην, εφρενόμενος κάθην ημέραν μεγαλοπρεπός. Ήτο δε πτωχός της ονομαζόμενος Λάζαρος, ως της έκειτο δε πληγωμένος πλησίων της πύλης αυτού, και επιθύμει να χορταστεί από τον ψυχίον των πληπτόπτων από τις τραπέζες του πλουσίου. Αλλά και εκείνες ερχόμενοι έγλυφοντας πληγάς αυτού. Απέθανε δε ο πτωχός και φέρθη υπό τον αγέρον εις τον κόλπο του Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη. Και ο Ντοάδη υψώσα τους οφθαλμούς αυτού, ενώ ήταν εμβαστάνης, βλέπει τον Αβραάμ από μακρόθεν και τον Λάζαρον εν τες κόλπες αυτού. Και αυτός φωνάξας είπε, «Πάτερ Αβραάμ, ελέησόν με και πέψον τον Λάζαρο, δια να βάψει το άκρο του δακτύλου αυτού εις είδωρ και να καταδροσίσει τη γλώσσα μου, διότι βασανίζουμε τη φλογή ταύτην». Είπε δε ο Αβραάμ, «Τέκνον ενθυμήθητε ότι απέλαβε εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Τώρα όμως, τώρα ούτως μεν παρηγορείται, εσύ δε βασανίζεσαι. Και εκτός τούτων πάντων μεταξύ ημών και ημών χάσμα μέγα είναι εστηριγμένο, ώστε οι θέλοντες να διαβώσει εντεύθεν προς εσάς, να μην δίνονται μηδέ, ή εκείθεν να διαπεράσουν προς εμάς. Είπε δε παρακαλώσε λοιπόν πάτερ, να πέμψεις αυτόν εις τον οίκον του πατρός μου, διότι έχω 5 αδελφούς, για να μαρτυρήσω εις αυτούς, ώστε να μην έρθωσε και αυτοί εις τον τόπο τούτο της βασάνου». Λέγει προς αυτόν ο Αβραάμ, «Έχουσε τον Μωυσή και τους προφήτας, ας ακούσουσι αυτούς, ο δε επενουχή πάτερ Αβραάμ, αλλά εάν της από νεκρών υπάγει προς αυτούς, θέλουσι μετανοήσει». Είπε δε προς αυτόν, «Εάν τον Μωυσή και τους προφήτας δεν ακούσει, ουδέ εάν της αναστηθεί εκ νεκρών, θέλουσι πίστη». Δόξα στον Κύριο. Δεν είναι μια παραβολή εδώ ο Λόγος του Θεού, αλλά είναι μια ιστορία. Είναι ένα γεγονός, αδερφοί. Το βλέπουμε, αδερφοί, και το στηρίζουμε έτσι, γιατί μιλάει με ονόματα ο Λόγος του Θεού. Βλέπετε, ο σκοπός του Θεού, αδερφοί, είναι ο άνθρωπος να εισέλθει μέσα στη χαρά του Κυρίου. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Και από την αρχή αυτό έκανε ο Θεός, αδερφοί. Μπορώ να πω, αδερφοί, ακόμα μέσα από τον Παράδεισο άφησε τον άνθρωπο ελεύθερο, ώστε ο άνθρωπος να κάνει τις επιλογές του, αδερφοί. Δόξα στον Θεό. Αν υπακούσει δηλαδή ο άνθρωπος στην φωνή του Θεού ή αν όχι. Στην εντολή του Θεού ή αν όχι, αδερφοί, έτσι δεν είναι? Είναι δίκαιος ο Θεός. Ο άνθρωπος είναι ο άδικος, αδελφοί, δόξα στον Θεό. Αλλά ο Θεός θέλει, αδελφοί, ο άνθρωπος με τη δική του θέληση να ακολουθήσει τον Χριστό και να μπορέσει, αδελφοί, με τη ζωή του, όχι με τα λόγια, αλλά με τη ζωή του, αδελφοί, να φανερώσει τον Χριστό. Δόξα στον Κύριο, αδελφοί. Εδώ μας αναφέρει και μας λέει μια ιστορία, αδερφία. Ήτο δε άνθρωπος, λέει, της πλούσιος, ο οποίος τα είχε όλα. Δεν όταν λέμε πορφύρα, απολάμβανε όλα τα οποία είχε, δόξα στον Θεό. Είναι κακό, αδερφή, κάποιος να απολαμβάνει? Δεν είναι κακό. Να έχει είναι κακό? Δεν είναι κακό. Αλλά δείχνει ο Θεός, αδερφή, τις ανάγκες τις οποίες υπάρχουν
Και στον άνθρωπον αυτό πήγαινε, λέει, και ένας φτωχός, ο οποίος ονομαζόταν Λάζαρος, κάθε μέρα, και περίμενε, λέει, κάτω από κοντά στην τράπεζα του, κάτω από την τράπεζά του. Δηλαδή κάτι το οποίο, αδερφοί, ο πλούσιος έβλεπε το Λάζαρο κάθε μέρα. Έβλεπε την ανάγκη την οποία είχε, το πρόβλημα το οποίο είχε, και έμενε αδρανής, αδερφοί. Δεν έπαιρνε ούτε ένα κομμάτι ψωμί να του δώσει, να του βοηθεί. Δηλαδή ένα χέρι βοηθείας δεν του έδινε. Αλλά ό,τι έπεφτε από την τράπεζα του κάτω, που ήταν να το πετάξει, πήγαινε ο Λάζαρος, έπαιρνε για να χορτάσει το στομάχι του. Και όχι μόνο, είχε και να κάνει και έναν αγώνα ακόμα ο Λάζαρος, αδερφέ. Είχε και τα σκυλιά, λέει, δίπλα του, τα οποία τον γλύφανε τις πληγές του, και αυτά πήγαιναν να φάνε, αδερφέ. Βλέπετε, αδερφέ, ο άνθρωπος αυτός έχει πέσει τόσο χαμηλά, με την ασθένειά του, με τα προβλήματά του, και ο πλούσιος το βλέπει αυτό. Δεν βάζει ένα χέρι βοηθείας. Άμα το δούμε για την πνευματική μεριά, αδερφή, ακριβώς έτσι είναι. Τα βλέπω την ανάγκη του αδερφού του, στην ανθρώπου μου, το πρόβλημά του. Δεν πρέπει να απλώσω ως παιδί του Θεού το χέρι μου για να βοηθήσω? Δεν πρέπει. Τα βλέπω τον αδερφό μου κάπως να ξεκλίνει λίγο. Δεν πρέπει να επέμβω για να δείξω στον αδερφό ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το πώς πρέπει να περιμένω και να μένω, το πώς ο Θεός θα ενεργήσει μέσα στη ζωή του. Δεν πρέπει, αδερφοί. Δεν πρέπει να είμαστε αδρανείς. Βλέπουμε ένα πρόβλημα, βλέπουμε μία ανάγκη. Να πούμε να αποκλεινόμαστε από την ανάγκη, αδερφοί, αλλά να πλησιάζουμε. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, αδερφοί. Όταν ο Κύριος, αδερφοί, έβλεπε τον όχλο τον οποίο τον επλήσε, τον πλησίαζε, και έβλεπε τα προβλήματα, έβλεπε τους ασθενείς, δεν απέφευγε. Αλλά τι έφυγανε, πλησίαζε. Ας έχει δόξα το όνομα του Θεού, αδερφοί. Και εδώ μας λέει ο Λόγος του Θεού, και επιθύμει, λέει, ο Λάζαρος, να χορταστεί, λέει, από το ψυχείο των πληπτόντων, από τις τραπέζες του πλησιού. Επιθυμούσε. Σε μια δύσκολη κατάσταση, αδερφοί, δεν ήταν εύκολη κατάσταση. Δεν πρέπει να έχουμε αυτά τα σπλάχνα μέσα μας, αδερφοί. Πώς ήταν σκληρός ο δρόμος, ήταν πολύ σκληρός, μάλιστα. Να βλέπει την ανάγκη και να μην επέμβει. Θεός όμως είναι δίκαιος, αδερφοί. Δόξα στο Θεό. Γιατί μια μέρα όλοι οι άνθρωποι θα σταθούν μπροστά στο βήμα του Θεού. Είτε το πιστεύω είτε το πιστεύω, θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Και λέει εδώ στο 22, απέθανε δε ο φτωχός. Ήρθε η μέρα. Όλοι γνωρίζουμε ότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος γεννιέται, θα έρθει η μέρα που θα αποδημήσει από αυτή τη ζωή. Και φέρθη υπό των αγγέλων εις τον κόλπο του Αβραάμ. Θα πω κάτι, αδερφέ. Ότι ο φτωχός δεν κατέκρινε τον πλούσιο. Δεν τα έβαλε μαζί του να του πει δεν μου έδωσε, δεν με βοήθησε, δεν με έκανε. Δεν του κατηγόρησε, αδερφέ. Δεν είχε κάτι μέσα στην καρδιά του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, αδερφέ. Και αυτό εδώ πέρα μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και φέρθη με τον Αγγέλο, λέει, στον κόλπο, λέει, του Αβραάμ, στην ανάπαυση του Θεού δηλαδή. Βλέπετε, αδερφοί. Είναι πώς βλέπω, πώς τα ζυγίζω, τι θέλει ο Θεός. Πώς πρέπει να εργάζομαι. Δόξα στον Κύριο. Απέθανε, λέει, και ο πλούσιος και τάφη. Ο ένας στον κόλπο του Αβραάμ και άλλος, λέει, στο χώμα, τάφηκε. Και εν το Άδη, βλέπετε, δεν πήγε στον κόλπο, αλλά πήγε στον Άδη. Γιατί είναι νεκροί, αδερφοί,
όντως πηγαίνουν στο Άδη. Είναι ένας μέρος που περιμένουν να έρθει η τελική κρίση και ο καθένας μετά θα πάει στον τελικό προορισμό. Είτε στην παρουσία του Θεού, είτε μέσα στην κόλαση. Εδώ μας λέει στον Άδη, είναι αυτό που βασάνουν, αδερφοί. Γι' αυτό λέμε, αδερφοί, τίποτα δεν κρύβει ο λόγος του Θεού. Λέει όλη την αλήθεια. Στον Άδη δεν περνούσε καλά και το λέει και το ομολογεί κιόλας. Δόξα στον Θεό, αδερφοί. Και το Άδη υψώστε στο φθαλμού σ' αυτού, ενώ τον λέει βασάνης, το λέει, βασανιζόταν. Εκεί που τα είχε όλα, τα χάσε όλα. Δεν είχε ούτε μια σταγόνα νερό, αδερφοί. Τα χάσε όλα. Και τα ομολογεί. Βλέπει, λέει, τον Αβραάμ από μακρόθεν και τον Λάζαρον εις τον κόλπος, εις τις κόλπες, λέει, αυτού, του Αβραάμ, στην αγκαλιά του Αβραάμ. Και αυτό φώναξε και είπε, «Πάτερ Αβραάμ, ελέησόν με, ελέησέ με, κάνε έλεος». Και πέψον τον Λάζαρο. Βλέπετε, αδελφοί, ο Λάζαρος απολαμβάνει την παρουσία του Θεού. Δόξα στον Κύριο, αδελφοί. Να βάψει το δάκτυλο, το άκρο του δακτύλου, αυτό λέει στο είδωρ. Πόσο σημαντικό, αδερφιά, είναι μια σταγόνα για να το δροσίσει λίγο τα χείλη, λίγο τη γλώσσα, όπως λέει ο λόγος του Θεού. Μια φορά ακούμε κόλαση και νομίζουν, πιο πολύ νομίζουν, τι είναι η κόλαση? Ένα μέρος διασκεδάσεως. Θέλεις μπουζούκια, θέλεις δισκοθήκες, ό,τι θέλεις. Όλο εκεί μέσα είναι. Στον παράδεισο είναι, λέει, βαρετά. Το πούμε και αυτό, αδερφέ, έτσι δεν είναι? Τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Μέσα στον παράδεισο υπάρχει γαλήνη, υπάρχει παρουσία του Θεού, η ευφροσύνη. Δόξα στον Θεό. Εδώ λέει την πραγματικότητα πως είναι όμως, Διότι βασανίζουμε επί τη φλογή, λέει, ταύτη, Όχι ότι περνάμε, βασανίζουμε. Γι' αυτό πρέπει ο άνθρωπος να κάνει τις επιλογές του. Είμαι το Θεό, είμαι τον κόσμο. Επιλογή. Και εμείς εκλέξαμε εδώ και επιλέξαμε να μείνουμε κοντά στο Χριστό. Δόξα στον Κύριο. Μέχρι το τέλος. Είπε δε ο Αβραάμ τέκνον, ενθυμήθητη ότι απέλαβε εσύ τα αγαθά σου είναι τη ζωή σου, και ο Λάζαρος ομοίως, λέει, τα κακά. Θυμήσου, του λέει. Και το λέει και τέκνο κιόλας, Υπάρχει το σπλάχνο. Αυτό είναι σπλάχνο. Θυμήσου. Εσύ απολάμβανες και ο Λάζαρος δυστυχούσε και το βλέπες. Δόξα στον Θεό. Είναι έτοιμος να βοηθήσει. Αυτό δείχνει, φανερώνει, αδελφοί. Τώρα όμως αυτός με παρηγορείται, σύνδε βασανίζεις. Δόξα στο Θεό. Ο μεν εφραίνεται και άλλος είναι, λέει, μέσα, λέει, στα βάσανα. Και του λέει ο Αβραάμ, και εκτός του τον πάντων, και εκτός από όλα, λέει, αυτά, μεταξύ ημών και ημών, ανάμεσα, λέει, σε μας και σε εσάς, υπάρχει, λέει, μεγάλο, λέει, χάσμα, ώστε οι θέλοντες να διαβώσει εντεύθεν προς εσάς να μην δίνονται. Αυτοί που θέλουν να πάνε από εδώ προς εσάς να μην μπορούν να πάνε, ούτε αυτοί που είναι από εκεί να έρθουν, λέει, προς εμάς. Δεν γίνεται. Δόξα στον Θεό. Βλέπετε, οι άνθρωποι, αδερφοί, σήμερα κάνουν τα μνημόσυνα, τα τριήμερα, εξάμερα, εννιαήμερα,
μηνιαία. Και συνεχίζει αυτό. Και είναι, αδερφοί, μία παράδοση την οποία την είχαν οι αρχαίοι Έλληνες. Δηλαδή προσεύχονται για να τους βγάλουν από την κόλαση και να τους φέρουν στον παράδεισο. Υπάρχει το ψυχοσάββατο. Στους Εβραίους την επιστολή λέει κάτι ο Λόγος του Θεού. Θέλω να δούμε μερικά σημεία τι αναφέρει ο Λόγος του Θεού, αδερφιά. Ο άνθρωπος σκέφτεται, αλλά ο Λόγος του Θεού έχει να ξεδιαλύσει αυτά τα πράγματα μέσα από τις καρδιές μας και μέσα από τις καρδιές των ανθρώπων. Όποιος θέλει να το δει στη 1065 σελίδα. Εβραίος θήτα κεφάλαιο. Κοιτάξτε τι λέει ο Λόγος του Θεού, αδερφοί. 27 εδάφιο. Και καθώς είναι αποφασισμένο στους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωση, μετά δε τούτο είναι, λέει, κρίσης. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν σταματάει όμως εκεί, αδερφοί. Συνεχίζει ο Λόγος του. Είναι, λέει, αποφασισμένο, ε. Αν πεθάνει ο άνθρωπος, μετά από εκεί υπάρχει, λέει, κρίσης. Η κρίση του Θεού, δηλαδή. Ο Θεός τα κρίνει. Αλλά γιατί έδει μας φανερώνει κάτι εδώ ο Λόγος του Θεού. Στο 28 εδάφιο και λέει, ούτω λέει και ο Χριστός, άπαξ προσφερθείς. Μια φορά προσφέρθηκε. Βλέπετε, αδελφοί, τι λέει. Δια να σηκώσει τας αμαρτίας, λέει, πολλών, μια φορά. Δεν θα ξανασταυρωθεί ο Χριστός για να πάρει τις αμαρτίες, λέει, από όλους, μου πολλών, όπως λέει εδώ. Θέλει φανή, λέει, εκ δεκτέρου, χωρίς αμαρτία. Θα ξανάρθει ο Χριστός. Θα ξαναφανεί, λέει, ο Χριστός. Εις τους προσμένοντας αυτόν δια σωτηρία. Βλέπετε, αδερφέ. Θα ξαναφανεί σε αυτούς οι οποίοι περιμένουν τη σωτηρία. Και στους Ρωμαίους στην επιστολή ο Απόστολος ο Παύλος μας δείχνει άλλα σημεία τα οποία μπορούμε να τα δούμε, αδερφοί, στο έψιλον κεφάλαιο Ρωμαίους επιστολή, εδάφιο 12, έψιλον Ρωμαίους 12. Δια τούτο. Δεν είναι, αδερφοί, ο άνθρωπος να παίζει με τον Θεό και να προσπαθεί να βρει μεθοδίες. Δεν χρειάζεται να κάνεις τώρα τίποτα. Όταν πεθάνεις, εκεί θα κάνουμε τριήμερα και όλα αυτά. Δηλαδή παραδέχεται ο άνθρωπος ότι ο άνθρωπος πάει στην κόλαση και μετά προσευχόμαστε για να τον βγάλουμε και να τον φέρουμε στον παράδεισο. Με τις προσευχές μας. Μετά θάνατο, λέει, είναι κρίσης. Δεν μας τα λέει έτσι ο Λόγος του Θεού. Και εδώ λέει στο 12. Δια τούτο, καθώς δια ενός ανθρώπου η αμαρτία ήρθε εις τον κόσμο, για τον Αδάμ δηλαδή, έτσι, και δια της αμαρτίας, λέει, ο θάνατος, δια της παρακοής του Λόγου του Θεού, αδερφέ. Αυτό είναι η αμαρτία. Εάν παρακούς το Λόγο του Θεού και δεν κάνει αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, είναι αμαρτία. Γιατί η αμαρτία έβγαλε τον Αδάμ και την Εύα μέσα από τον παράδεισο. Η ανυπακοή, δηλαδή, στο Λόγο του Θεού. Και η αμαρτία, αδερφή, φέρνει διάφορα πράγματα μέσα στον άνθρωπο. Ε. Το ψέμα. Το φόβο. Η αμαρτία φέρνει φόβο. Φόβο. Άκουσα, λέει, τη φωνή σου τον παραδείσο, λέει, και φοβήθη. Μα γιατί. Είναι δυνατόν, αδερφή, να φοβόμαστε τον Θεό, ο οποίος μας αναγέννησε σε ελπίδα ζώσα. Αν υπάρχει φόβος, κάτι σημαίνει μέσα στη ζωή. Να ζητήσω από τον Θεό να επιστρέψω στον Κύριο, να πάω στον Χριστό. Δώσα στον Κύριο, αδερφή, και εδώ πέρα λέει. Και ούτω διήθη ο θάνατος εις πάντα ανθρώπους, επειδή πάντες ήμαρτον. Όλοι, λέει, ήμαρτον. Θα δούμε ακόμα ένα σημείο, αδερφοί. Σε διπλανή σελίδα 23 εδάφιο. Είναι στο γάμα κεφάλαιο. Ρωμαίος γάμα κεφάλαιο. Βλέπετε ότι, αδερφοί, ο άνθρωπος
δεν μπορεί να σωθεί από διάφορα πράγματα τα οποία κάνει αυτός μετά το θάνατό του. Ο Λάζαρος έμενε και ο Θεός τον ευλόγησε. Ο πλούσιος έβλεπε, παρατηρούσε την ανάγκη, γνώριζε, εφρενότανε. Δεν τον ενδιέφερε. Γιατί η διπλανή ψυχή τη γίνεται δίπλα του, δεν τον ενδιέφερε. Και εδώ λέει, αδερφοί, 23 εδάφιο. Και ξεκινάει όπως ξεκινάει το 12 εδάφιο. Επειδή λέει πάντε σήμαρτον, είναι πολύ σοβαρά αυτά που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Και υστερούνται, λέει, επειδή λέει πάντες ήματον και υστερούνται, λέει, τις δόξεις του Θεού. Δηλαδή η αμαρτία στερεί την παρουσία του Θεού, τη δόξα του Θεού στον άνθρωπο. Και στον πιστό και στον άπιστο. Η αμαρτία είναι αυτή η οποία κάνει τον Θεό να στρέψει το πρόσωπό του, ο άνθρωπος μένει μόνος του, έτσι δεν είναι. Και λέει στο 24, δικαιούνται δε δωρεάν με τη χάρη, λέει, αυτού του Χριστού. Δωρεάν. Δεν χρειάζεται άνθρωπος να τρέχει. Και λέει, δια της απολυτρώσεως την εχριστώ Ιησού, λέει. Η απολύτρωση γίνεται μέσω του Χριστού για τον άνθρωπο. Τον οποίον ο Θεός ανέστησε, ο ίδιος ο Θεός, μέσον εξηλέσεως δια της πίστεως εν το αίματι, λέει, του Χριστού, το εν το αίματι αυτό. Και λέει, προσφασνέρωση της δικαιοσύνης, λέει, αυτού, της δικαιοσύνης του Θεού, άνθρωποι. Θα έρθει η μέρα που ο Θεός θα κάνει τη δικαιοσύνη, άνθρωποι. Δόξα στον Κύριο. Και λέει, δια την άφεση. Γιατί λένε, εμείς λέμε όλοι, αδερφοί, όλες οι αμαρτίες μας, παλιές, από τη στιγμή που πιστέψαμε και δεχθήκαμε τον Χριστό, φύγανε. Εδώ μας του λέει ξεκάθαρα. Δια την άφεση των προγεννημένων αμαρτημάτων, αυτές που γίνανε πρώτα, δεχτήκαμε το Λόγο του Θεού, βαφτιστήκαμε στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Πνεύματος του Αγίου, και οι παλιές αμαρτίες φύγαν όλες, αδερφοί. Δόξα στον Κύριο. Και ξεκινάμε μια νέα ζωή, μαζί με τον Χριστό. Και προσπαθάμε, αδερφοί, να κάνουμε το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μας, να μην πέσουμε στα ίδια. Και λέει, δια της μακροθυμίας, λέει, του Θεού. Πώς είναι μακρόθυμος? Μακροθυμεί ο Θεός για όλους εμάς, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Προσφανέρωση της δικαιοσύνης αυτού εν το παρόντι, λέει, καιρό. Βλέπετε, αδερφοί, δια να είναι, λέει, αυτός δίκαιος ο Θεός και να δικαιώνει τον πιστεύοντα στον Ιησού. Πότε δικαιωνόμαστε? Πότε δικαιώνεται ο κάθε άνθρωπος? Όταν πιστεύει στον Χριστό. Παραδόσεις δεν θα μας πάνε στον ουρανό, αλλά μας δικαιώνει ο Χριστός. Ας έχει δόξα το όνομα του Ιησού μας Χριστού, αδερφοί. Βλέπετε ότι ο πλούσιος είδε το κίνδυνο, κατάλαβε και ξεκινάει να παρακαλεί τον Αβραάμ. Δόξα στον Θεό, αδερφοί. Και λέει στο 27 εδάφιο, αδερφής του Λουκάκη, που διαβάσαμε αρχικά, είπε δε, παρακαλώ σε λοιπόν, πάτερ, άλλαξε τρόπο συμπεριφοράς ο πλούσιος, να πέψεις, λέει, αυτόν εις τον οίκο, λέει, του πατρός μου, το Λάζαρο. Αβραάμ, σε παρακαλώ, στείλ' το, λέει, στο σπίτι του πατέρα μου, διότι έχω, λέει, 5, λέει, αδελφούς. Το ενδιαφέρον πολύ καλό. Δεν υπάρχει όμως γι' αυτόν σωτηρία, άδελφοι. Δεν υπάρχει πλέον σωτηρία για τον πλούσιο. Ευχαριστούμε τον Θεό.
ήδη από το θάνατο και μετά ξεχωρίζουν τα πράγματα. Ο μεν στον κόλπο του Αβραάμ, ο άλλος στον κόλπο των βασάνων. Ξεχωρίζουν τα πράγματα. Γι' αυτό λέμε τα θάνατο έρχεται κρίση, αδελφοί. Έχουμε πάει στον ορισμένο τόπο. Δόξα στον Κύριο, αδελφοί. Για να μαρτυρήσει, λέει, σε αυτούς, να πάει να τους πει ότι τα πράγματα είναι ακριβώς έτσι. Ώστε να μην έρθωσε και αυτή στον τόπο τούτο, λέει, τους βασάνων. Να πάει να τους προειδοποιήσει, να τους πει εκεί, προσέξτε, ταπεινωθείτε. Λέγει προς αυτόν Αβραάμ, έχουσι το Μωυσή και τους προφήτες. Το Λόγο του Θεού. Δεν αλλάζει κάτι. Και σήμερα ακούμε. Έλα στα θεία μαγείρεσα του νεκρού, λέει, θα πιστέψουμε. Θα πιστέψουν, αδερφοί, τι λέτε. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω κάποιο να πιστέψει. Ξέρετε, αδερφοί, μας λέει ένα γεγονός η Αγία Γραφή με την Ανάσταση του Λαζάρου. Η Μάρθα λέει, Κύριε, λέει, τέσσερες μέρες είναι, βρωμάει. Όζη, Κύριε. Και ο Κύριος φώναζε, Λάζαρε, έβγε έξω. Δεν τον είδαν τον Λάζαρο, αδερφέ. Τέσσερες μέρες δεν ήταν νεκρός. Τέσσερις μέρες νεκρός. Και αφού λέει, ήταν, λέει, μια μέρα ο Κύριος, λέει, στο σπίτι, λέει, του Λαζάρου, στο δείπνο, τι σκεφτήκαν οι γράμματες και οι Φαρισαίοι, να σκοτώσουμε και τον Λάζαρο. Αυτό που λένε οι άνθρωποι, αδελφοί, δεν είναι αλήθεια. Βλέπετε. Κάποιος να πιστεύει, καημένη δεν είχε πεθάνει αυτός. Οι δικαιολογίες είναι μπροστά. Πως αυτό ο Θεός όμως δεν μπορεί να δικαιολογηθεί καμία ψυχή, αδελφοί. Δόξα στον Κύριο, Ας ακούσω σι λέει αυτούς. Το Μωυσή θα είναι το Λόγο του Θεού και τους προφήτες. Δόξα στον Κύριο. Ουχή πατέρ Αβραάμ, αλλά εάν δεις από νεκρών υπάγειλε προς αυτούς, αν κάποιος από τους νεκρούς θα πάει σε αυτόν, θέλουν σιλέ μετανοείς. Δόξα στον Κύριο, αδερφοί. Κι όμως δεν είναι έτσι, αδερφοί. Δεν μετανοεί ο άνθρωπος. Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Ο άνθρωπος όμως δεν θέλει, αδερφοί. Ας έχει δόξα το όνομα του Θεού. Είπε δε προς αυτόν, εάν το Μωυσή και τους προφήτας δεν ακούωσιν, ουδέ αν της αναστηθεί εκ νεκρών θέλουσι λέει πιστή. Βλέπετε, αδερφοί. Αν δεν ακούσουνε και δεν δεχθεί ο άνθρωπος το Λόγο του Θεού, δεν σώζεται. Και αυτό στο Μάρκο το Ευαγγέλιο λέει, μετανοήσατε. Το ακούμε πολλές φορές, Και πιστέψτε στο Ευαγγέλιο, στο Λόγο του Θεού. Να μείνουμε στο Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, είναι η πηξίδα την οποία μας δείχνει το πώς θα φτάσουμε στο τέρμα, αδερφοί. Δόξα στον Κύριο, Ας έχει δόξα το όνομα του Ιησού μας Χριστού, αδερφοί. Γιατί έχουμε έναν Κύριο αγαθό. Ένα Κύριο, αδερφοί, ο οποίος σέβεται τον άνθρωπο. Και θα διαβάσω ακόμα ένα τελευταίο εδάφιο σε ένα σημείο στο Μάρκο του Ευαγγέλιο και θα τελειώσουμε, αδερφοί. Κοιτάξτε τι λέει ο Λόγος του Θεού, αδερφοί. Είναι το ζήτα κεφάλαιο. 21 εδάφιο. Δεν θέλει εισθέθη στη βασιλεία των ουρανών πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε. Πολλές φορές και εγώ του Χριστού είμαι και εγώ στο Θεό πιστεύω, τον ίδιο Θεό έχουμε, δεν είναι αυτό. Αλλά τι λέει, αλλά ο πράτων το θέλημα του πατρός μου τους εν της ουράνιας. Ο άνθρωπος ο οποίος πράττει το θέλημα του Θεού που είναι λες τους ουρανούς. Καθώς στην προσευχή μας λέμε Πάτερ ημών, εν της ουράνιας. Βλέπετε, αδερφοί, έτσι ξεκοιτάει το Πάτερ ημών.
Και συνεχίζει και λέει, πολύ θέλουσε η πει προς εμένα εκείνη την ημέρα, την ημέρα που θα έρθει ο Χριστός. Κύριε, Κύριε, δεν απροφητεύσαμε. Δες τα, αδερφέ. Γι' αυτό λέμε ότι πάντοτε ο Λόγος του Θεού απευθύνεται στην Εκκλησία, απευθύνεται στους πιστούς. Να προσέχουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν επροφητεύσαμε το ονόματί σου. Και το ονόματί σου εκβάλαμε δαιμόνια. Ποιος τα βγάζει τα δαιμόνια? Ο ίδιος ο Κύριος της δόξης δια Πνεύματος Αγίου χρησιμοποιεί τους ανθρώπους και βιώνουν τα δαιμόνια, αδερφέ. Και το ονόματί σου κάναμε θαύματα πολλά. Οι δικαιολογίες που θα φέρει ο άνθρωπος μπροστά στον Θεό. Και ο άπιστος και πολλές φορές έχουμε και ο πιστός, αδερφέ. Δεν είναι. Είναι οι δικαιολογίες εδώ. Και τότε θελομολογήσει, λέει, προς αυτούς. Μας δείχνει ο Λόγος του Θεού ότι πάντοτε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί ό,τι έχουμε και ό,τι κατέχουμε δεν τα φέραμε εμείς, μας τα έδωσε ο Θεός. Ο Χριστός σώζει, ο Χριστός ελευθερώνει. Δόξα στον Κύριο, ο Θεός μιλάει δια Πνεύματος Αγίου. Και είναι να αφήνουμε τον Θεό να μιλάει, αδερφοί. Ότι ποτέ, λέει, δεν σας εγνώρισα. Ο άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται και έχει αυτά μέσα του, τι λέει? Ποτέ δεν σας εγνώριζα. Φύγετε από μου, λέει, οι εργαζόμενοι, λέει, την ανομία. Διώχνει ο Θεός. Θα έρθει εκείνη η μέρα της Χρήσεως, ο κάθε ένας, αδερφή, θα πάει στον τόπο τον οποίο ανήκει. Και λέει στο 24, πας λοιπόν όσους ακούει τους λόγους μου τούτους. Βλέπετε, πάντοτε ο λόγος μπροστά είναι, αδερφή. Όπως ακούει και παραδέχεται τον λόγο μου, λέει, αυτόν. Και κάμει αυτούς, θέλω μειώσει αυτό, λέει, με άνδρα λεφρόνια. Μας δείχνει εδώ, αδερφή, το πώς πρέπει να ζούμε, το πώς πρέπει να περπατούμε, το πώς πρέπει να οικοδομούμε. Όλα μας τα φανερώνει ο Λόγος του Θεού. Δεν μας κρύβει κάτι. Εγώ πρέπει να αφήσω την καρδιά μου, αδερφή, να την οδηγήσει ο ίδιος ο Θεός όπως αυτός θέλει. Δόξα στον Κύριο, αδερφή. Όσοι οικοδόμησε, λέει, την οικία αυτού, λέει, επί την πέτρα. Είναι η πέτρα ο Χριστός, αδερφή. Είναι συμβολική η πέτρα, αλλά η πέτρα συμβολίζει τον Χριστό. Πού οικοδομούμε είναι? Οικοδομώ επάνω στην πέτρα, οικοδομώ επάνω στο λόγο του Θεού. Κάθε άνθρωπος ο οποίος οικοδομεί επάνω στο λόγο του, δεν θα πέσει, λέει, στον αιώνα. Δεν θα πέσει. Ο άλλος, ο άνθρωπος ο οποίος πήγε να οικοδομήσει την οικία του επάνω στην άμμο, με την πρώτη δοκιμασία, με τον πρώτο άνεμο, θα κλονιστεί, άδελφε. Πού οικοδομούμε? Οικοδομούμε πάνω σε κάποιον άνθρωπο? Υψώνουμε κατάφερα κάποιον άνθρωπο? Πού οικοδομούμε, αδερφοί? Οικοδομούμε πάνω στον Χριστό, αδερφοί? Ή καμιά φορά μέσα στις καρδιές μας έχετε και θεοποιούμε ακόμα ανθρώπους? Αυτό έχει, αυτό όπως λέω, έχει γίνει, αδερφοί. Ο τάδε πατέρας μας. Είναι δυνατόν, αδερφοί? Είναι δυνατόν να υψώνω αδερφό? Είναι δυνατόν? Κι όμως, αδερφοί, μπορεί να θεοποιήσω τον αδερφό μου? Όχι, αδερφοί, έτσι. Του τον άκουσα για πρώτη φορά, είναι ο πατέρας μας, εγώ έμεινα. Ένας είναι ο πατέρας, αλλά της ουρανής. Στις πάντες είσαστε, λέει, αδερφοί. Είμαστε αδερφοί, όχι παραπάνω. Φίλοι του Κυρίου, δόξα στον Θεό, αδερφοί. Και απόλυτος ο πατέρας είναι ο Κύριος της δόξης. Δεν μπορούν να υψώνω ονόματα, αδερφοί. Αδερφούς. Δεν γίνεται, αδερφοί. Δηλαδή, οικοδομώ πάνω στην άμμο. Αυτή είναι η οικοδομή, αδερφοί. Με ξύλα, με άχυρα, με πέτρες. Να οικοδομήσουμε πολύτιμους λίθους, αδερφοί. Που είναι πνευματικός ο πολύτιμος λίθος, αδερφοί. Άμα θυμάμαι καλά, στο Μιχαία πρέπει να λέει κάτι, αδερφοί. Και μπορώ να πω να το πάρουμε σαν οικοδομή, αδερφοί. Να το βρω μονάχα μόνο. Στο Μιχαία μάλλον πρέπει να είναι. Να το βρω και με αυτό θα τελειώσουμε, αδερφοί, ένα λεπτό λίγο.
Μιχαίας, ποια σελίδα είναι. Στο Μαλαχία πρέπει να είναι, με συγχωρείτε αδερφοί, μάλλον στο Μαλαχία πρέπει να είναι. Ναι. Στο Μιχαία είναι αδερφοί, σωστά. Το ξέρουμε όλο το γεγονός αδερφοί, αλλά λέει κάτι. Και για μένα αυτό είναι η οικοδομία αδερφοί. Το πώς οικοδόμωσε. Σελίδα 823, Μιχαίας. Λέει στο 6 εδάφιο, αλλά μας ενδιαφέρει το 8 εδάφιο. Με τι θέλω ελθεί ενώπιον, λέει, του Θεού, του Κυρίου, να προσκυνήσω ενώπιον του υψίστου Θεού, θέλω ελθεί ενώπιον αυτού, λέει, με ολοκαυτώματα, με μόσους, ενιάξιος. Θέλει ευαρεστηθεί ο Κύριος της χιλιάδας κρυών, εις μυριάδας ποταμών ελαίων. Θέλω δώσει το πρωτόδοκό μου δια την παράβασή μου, τον καρπό της κοιλίας μου δια την αμαρτία της ψυχής μου. Δηλαδή να δώσω στο Θεό ήλιο, να δώσω κάτι διαφορετικό. Και λέει στο 8. Αυτό σι έδειξε άνθρωπε τι το καλό και τι ζητεί Κύριος παρά σου. Πολύ τιμή λύθη, άνθρωπε. Η μη να πράτης, λέει, το δίκαιο, ένας πολύτιμος λίθος, και να αγαπάς έλεος, και αυτό είναι πολύτιμος λίθος που πρέπει να οικοδομώ, και να περιπατείς ταπεινός, για να σε υψώσει ο Θεός, μετά του Θεού σου. Αυτή είναι πολύτιμη λύθη, άδερφε. Όπως και ο καρπός του πνεύματος θα γίνει λύθη, οι οποίοι πρέπει να είναι μέσα στη ζωή σου και μέσα στη ζωή μου, δόξα στο Θεό, άδελφε. Έτσι πρέπει να οικοδομώ. Όχι διαφορετικά. Δόξα στο Θεό, άδελφε. Και δεν πρέπει ποτέ, μα ποτέ, να υψώνουμε αδελφούς, γιατί θα πάθει ο αδελφός στη ζημιά. Δεν πρέπει να υψώνουμε αδελφούς. Μόνο τον Κύριο. Μόνο τον Κύριο της δόξης θα υψώνουμε, αδελφοί. Κανέναν άλλο. Θα αγαπάμε και θα ετοιμάμε όλους τους αδερφούς. Και όπως λέει και τους προϊστώτας. Να τιμάμε. Αμήν, αδερφοί. Αυτό είναι το σωστό. Να τιμάμε. Να αγαπάμε. Αλλά να υψώνουμε όλοι μαζί το Θεό. Γιατί ο Κύριος έσωσε και εσένα και εμένα. Και τον Παύλο. Ο Κύριος τον έσωσε, αδερφοί. Δόξα στο Θεό. Και τον Πέτρο. Ο Κύριος τον έσωσε. Και εμάς ο Κύριος μας έσωσε. Και όλοι θα ψώνουμε μόνο το όνομα του Θεού. Και θα μιμούμαστε, λέει. Θα μιμούμαστε τη ζωή τους. Ο Παύλος το λέει ξεκάθαρα και με αυτό θα τελειώσω, αδερφοί. Σημείμενητέ μου γίνεστε, λέει, καθώς, λέει, και εγώ του Χριστού. Δεν λέει να μοιάστε εμένα. Όπως εγώ, λέει, κοιτάω στο πρόσωπο του Χριστού και θέλω να μοιάσω στο Χριστό, έτσι να κάνετε, λέει, κι εσείς. Αυτό πρέπει να κάνουμε, αδερφοί. Να μείνουμε στον Χριστό, να μείνουμε στην αλήθεια, να μην αφήσουμε τον Κύριο και να υψώνουμε μέσα στη ζωή μας μόνο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Σε αυτόν ανήκει η δόξα, αδερφοί. Αυτό σταυρώθηκε και πέθανε για σένα και για μένα επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Τα αδέρφια, τα οποία χρησιμοποιεί ο Θεός, είναι από το Θεό και κάνουν ένα έργο για τον Κύριο, αδερφοί. Όχι κάτι παραπάνω. Αυτό είναι, αδερφοί. Όλοι οι αδερφοί. Εργάζονται για το έργο του Θεού και για την υποδομή των Αγίων. Ας έχει δόξα το όνομα του. Γι' αυτό πρέπει να δίνουμε την τιμή. Αλλά όχι να τους υψώνουμε παραπάνω από το Θεό, άδελφοι. Δόξα στον Κύριο.